βάσει τη πράξη νομοθετικού περιεχομένου για κατεπήγοντα μέτρα αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού και την παράταση ισχύως εγκριτικών αποφάσεων για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα στέγασης. Αναστολή προθεσμιών, διαδικασίας της χορήγησης επιδόματος γέννησης. Παρατείνεται για ένα μήνα η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα με ημερομηνία λήξης Φεβρουαρίου του 20 και του προγράμματος επίδομα στέγασης με ημερομηνία λήξης Μάρτιος του 20. Τα παραπάνω και όλα αυτά και η προθεσμία τριόμηνων για τη χορήγηση επιδόματος γέννησης τέκνου αναστέλλεται από την 1η Μαρτίου έως και 30 Απριλίου του 20, όταν μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο στα τηλέφωνα 22-42-0-21-502 και 22-42-0-49-514 με τους υπαλλήλους του γραφείου μας, του κέντρου κοινότητας εκεί, γιατί δεν χρειάζεται και ο λόγος που γίνονται είναι για να αποφεύγονται αυτά που... Οι συγχρονισμοί, δηλαδή, στα... και να... Ναι, οι αιτήσεις αυτές μπορούν να γίνουν και ηλεκτρονικά, ούτως ώστε να αποφεύγουν... Ναι, και μπορούν να... οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων, αλλά μπορούν να ενημερωθούν. Αυτό γίνεται για να μην, γίνεται συνωστισμό στα γραφεία. Μπορούσε να γίνει και με κάποιο ραντεβού, τόσο ώστε να μην υπάρχει συνωστισμό. Βεβαίως. Τώρα όμως περιμένουμε και τα καινούργια μέτρα που είπε για τους υπαλλήλους. Κάτι άκουσα για τετράωρα, η εργασία. Αυτά περιμένουμε. Διευκρινιστικές για να δούμε τι θα γίνει. Και όλα είναι για να αποφεύγονται αυτά που πρέπει να δρομολογηθούν αργότερα. Δηλαδή και μπορούν να δρομολογηθούν αργότερα. Και δεν υπάρχει λόγος να είναι καθημερινά ή να αγχώνει το κόσμος. Δεν θα χαθεί τίποτα. Όλα θα δρομολογηθούν. Και όλα τα επιδόματα φυσικά θα δοθούν. Υπάρχει γενικότερα ενδιαφέρον καθημερινά στα γραφεία της κοινότητας. Στις μέρες υπάρχει και πολύ ενδιαφέρον και γι' αυτό πιστεύω και όχι μόνο σε εμάς, σε όλη την Ελλάδα και γι' αυτό βγήκε και αυτό το ΦΕΚ. Για να... Είναι μια ανακούφαση για τους ετούντες. Βεβαίως είναι μια ανακούφιση. Κύριε Κενταρζή, βλέπουμε ότι σε όλα τα γραφεία του Δήμου έχουν μπει ειδικά μηχανήματα για αντισηπτικό, ούτως ώστε να κρατούν τις κανόνες υγιεινής τόσο οι εργαζόμενοι, αλλά και όσοι προσέρχονται στα γραφεία για να διεκπαιρεώσουν κάποια δουλειά. Ναι, κύριε Πολίτου, τοποθετήθηκε και στην Πρόνοια και σε όλα τα γραφεία του Δήμου και για τους υπαλλήλους και για τους πολίτες που έρχονται, για την υγιεινή, γιατί είναι πολύ σημαντικό.